Περαστικοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους και οχήματα στον δρόμο. Όμως στην περιοχή γύρω από την γέφυρα του Λονδίνου τίποτα δεν είναι ίδιο. Κάποιοι κάτοικοι λένε πως θέλουν να φύγουν. Δεν μπορούν πλέον να ζουν εδώ. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά τους καταλαβαίνω. Είναι σαν να ξαναζούμε την επίθεση του 2017. Είναι σαν να γυρίζουμε στο παρελθόν. Είναι η δεύτερη επίθεση με μαχαίρι στην ίδια περιοχή μέσα σε 3 χρόνια. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί και φοβούνται πως θα ξαναγίνουμε στόχος. Κάποιοι από τους καταστηματάρχες της περιοχής πιστεύουν πως αυτές οι δύσκολες στιγμές ενώνουν τους ανθρώπους. Είναι περίεργο, μα τέτοιες επιθέσεις μας φέρνουν κοντά, μας ενώνουν. Καταλαβαίνουμε πως δεν μας χωρίζουν πολλά και πως πρέπει να στέκεται ο ένας στο πλευρό του άλλου. Ισχυρή αστυνομική παρουσία και συνεχείς περιπολίες σε όλο το κέντρο του Λονδίνου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφαλείς. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στην εκκλησία αφού νιώθουν πως η ζωή τους γίνεται στόχος τρομοκρατών για δεύτερη φορά. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας σε πολλούς ανθρώπους που πονούν και νιώθουν συντετριμμένοι. Προσευχόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να κλείσουμε τις πληγές τους. Όμως εδώ σκαλίζουμε παλιές πληγές. Σκέφτομαι και τον πόνο των συγγενών των 8 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν πριν από 2,5 χρόνια. Πρέπει να περνούν πολύ δύσκολα. Ο Δήμος του Λονδίνου έχει καλέσει τους πολίτες σε ανοιχτές συζητήσεις. Εκεί οι κάτοικοι θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τους φόβους τους, ενώ θα προτείνουν και τρόπους βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή τους. Στόχος του Δήμου είναι να μην επικρατήσει κλίμα πανικού.